άριστη, σχεδόν ξεκινάει από τότε που ξεκίνησε και ο Σύλλογος τα πρώτα βήματα, την ίδρυσή του, και συμβάλλει πάρα πολύ σε αυτό που και εμείς ως εστί έχουμε στόχο, δηλαδή να κάνουμε κριτικές δράσεις που προσφέρουν στον πολιτισμό και στον τόπο. Σαφώς είναι μια ειδική πρωτοβουλία το να γράψει κανείς ένα βιβλίο, όμως για τον Αλέξη έχω να πω ότι αποτελεί και ένα παράδειγμα προς μίμηση για όλους εμάς. Ίσως όλοι να έχουμε στο μυαλό μας την εικόνα του συγγραφέα που βρίσκεται σε ένα γραφείο, σε ένα ηλιακό τόπο, έτσι και γράφει αμέλητος στο χάζοντα τέλος πάντων εκεί αυτό που λέτε απ' έξω. Αλλά για τον Αλέξη έχω την αίσθηση ότι το γραφείο του μάλλον δεν βρίσκεται στους συνήθους χώρους του σπιτιού, αλλά σε άλλους πιο. Σε άλλους χώρους, γιατί είναι ένας άνθρωπος που είναι πατέρας, σύζυγος, επαγγελματίας, πρόεδρος τοπικής κοινότητας και μέσα σε όλα αυτά ασκεί και τη συγγραφική του δραστηριότητα. Ένα πολυτάλαντο άνθρωπο, ένας άνθρωπος δημιουργικός, που πάντοτε έχει καινούργια πράγματα να μας προσφέρει. Εγώ θέλω να σταματήσω εδώ και θέλω να ευχαριστήσω τον Αλέξη που μας εμπιστεύεται για ακόμη μια φορά. Και μας έδωσε τη χαρά να το φιλοξενήσουμε και να παρουσιάσουμε μαζί το καινούριο του έργο. Αλέξη, ευχαριστούμε. Θα καλωσορίσω τον κύριο Χρήστο Αντωνίου, που ήρθε μόλις στην παρέα μας, τον αντίδημο του κύριο Χρήστο Στέφανο, που μας θυμάνε την παρουσία τους. Ευχαριστούμε. Καλησπέρα και από μένα, κύριε Βουλευτάκη, κύριε Αντιδημάρχε, κυρίες και κύριοι. Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου, αφού σε ευχαριστήσω έναν προσέλα προσωπικά που μας θυμάται σήμερα εδώ με την παρουσία σας σε αυτήν την εκδήλωση, όπου παρουσιάζεται το έργο μου κατά σειρά βιβλίο, το μυθιστόρημα που λεφτάνει εξαίματος. Να ευχαριστήσω την εστία των δικαιωτών, που όπως είπε ο Δημήτρης, ο φίλος νωρίτερα, πραγματικά από τα πρώτα βήματα της ίδρυσης του Συλλόγου που είμαστε μαζί, έχουμε συμπορευτεί σε πολλά πράγματα, έχουμε δημιουργήσει πραγματικά πολιτισμό με όλη τη σημασία της λέξεως. Στο κομμάτι του βιβλίου εγώ και πολύ μαζί τους και φιλοξενήσαμε και άλλους συγγραφείς στην πόλη με πολύ μεγάλη επιτυχία. Και σήμερα πάλι η εστία των δικαιωτών να ορθώσει εδώ να βοηθήσει σε αυτή την παρουσίαση. Να ευχαριστήσω τις κυρίες που θα σας επανέλαβαν να διαβάσουν το βιβλίο και να σας πούνε σήμερα δύο λόγια. Υπάρχει το παραδείγμα, εκπαιδευτικό, πολλά χρόνια και αυτή στον χώρο του βιβλίου με πολύ μεγάλη γνώση και εμπειρία και την ευχαριστώ πραγματικά που αποδέχτηκε την πρόσκλησή μου να σας πει δύο λόγια μέσα στην καρδιά της για αυτό που διάβασε και αυτό που έγινε. Τη Χρυσούλα την Μπουλατζή. Η Χρυσούλα είναι πτυχιούχος της Φιλοσοφικής Ιωαννίνων, είναι πρόεδρος του Συλλόγου Αστήρα Καρδιάς, πολύ δραστήριο από την Χρυσούλα. Το τελευταίο διάστημα και συνεργάτη στην σελίδα μας όπως τα κτίρια. Χρυσούλα, σε ευχαριστώ για μια ακόμη φορά. Και φυσικά στα αποσπάσματα δίπλα μου την Ιουλία της Ζωντανού. Η Ιουλία την ξέρετε περισσότερο, δεν χρειάζεται από πολλά. Σπίτι δεν έχει, νομίζω ότι είναι συνεχώς έξω και κάνει διάφορα πράγματα. Θα σας αφήσω στα χέρια λοιπόν των ομιλητών και στο τέλος θα σας πω εγώ, σαν συγγραφέας, λέω δύο λόγια για το βιβλίο. Ευχαριστώ βέβαια και τους συγγραφείς του τόπου, τον κύριο Τελειόπουλο, τον κύριο Μοσχόπουλο, την πρόεδρο της Αστερούπολης Αυτοκρατή, την κύριο Μιντασούλα. Συγγνώμη αν ξεχνάμε κάποιον. Εύχομαι να περάσω όλα μου κοντά. Ευχαριστώ πολύ. Ακόμα από πάνω στην γραμμή της ηλικίας τους νομίζουν ότι μπορούσαν να κατακτήσουν τα πάντα. Πάμε τώρα να γνωρίσουμε τον πατέρα της Μαρίνας, τον Έκτορα Τσέρι. Ένα δύσκολο και αυταρχικό άνθρωπο. Ο πατέρας της Μαρίνας ήταν δύσκολος και αυταρχικός άνθρωπος. Δεν λαμβάνιζε συνειδήσεις και γνώμες. Δεν ενεχόταν πράξεις που δεν περνούσαν από υπόλοιπο. Κρατούσε γερά τους κύκλους της παντοδυναμίας του και ως πληρός ηγέτης, έπεπαρε στην οικογένειά του τις θέσεις του.
κανείς δεν του εμπιστευόταν. Κανείς δεν τολμούσε να μικρούσει τα λόγια του, που σαν φωτιά και λάβα έπεφταν στα κεφάλια όλων, ακόμα και τους έγιναν με τον χειρότερο τρόπο. Ο Έκτορας Ζέλης ήταν ένας πασίγνωστος πολιτικός μηχανικός της πόλης, ιδιοκτήτης μεγάλης κατασκευαστικής εταιρείας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με πολλές γνωιμίες και πανελλήνια εν τέλει. Το χαρακτήριζε η ιδιαίτερη ευφυΐα του και η τάση του καινοτομία σε κάθε τι που καταπιανόταν. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, από τη στιγμή που ανέλαβε την εταιρεία, είχε καταφέρει να έχει ένα σημαντικό όνομα στον χώρο του, παρόλο που ήταν μόνο 45 χρονών. Γνώριζε προσωπικά αρκετούς από τους καθηγητές της χώρας του, οι οποίοι τον είχαν για τη Θεσσαλονίκη ως λαμπρό παράδειγμα της νόησης και δημιουργικότητας. Όσο σπουδαίος όμως και αν ήταν για την κοινωνία, τόσο απρόσωπος ήταν για την οικογένειά του. Ο Έκτορας Ζέλης δεν ήταν αυτοδημιουργητός, μα είχε τη δύναμη και την αποφασιστικότητα να μεγαλοποιήσει. Πήρε στα χέρια του μια εταιρεία μεσαίου μεγέθους από τον πατέρα του και την έκανε υπερδύναμη στον κατασκευαστικό χώρο. Μα αυτό που δεν καλυναγώγησε ποτέ ήταν ο σκληρός και άκαμπτος χαρακτήρας. Όσο δεν θρανοσμινόταν, τόσο περισσότερο ζούσε σε ρυθμούς απόλυτης αναζωνίας και αρνητισμού για τον άσημο πλησίον του και σε κάθε έκταση της ζωής του υπερίσχυε το έργο από τον τόπο μας. Επίσης και για αναπαραστάσεις από τη Γερμανία, την Αμερική. Σημαντικό στοιχείο, η Γερμανία δέχεται πολλούς μετανάστες Έλληνες. Μαθαίνουμε και τον τρόπο ζωής τους εκεί. Αλλά και για την Αμερική που μας αναφέρει ο συγγραφέας. Και συνεχίζονται την ιστορία που έχει επίστευτη πληροφορική και μεγάλο ενδιαφέρον από εδώ και πέρα, αφού μπαίνω στο παιχνίδι μια δημοσιογράφος, ερωμένη με τον Ραζέλη που αποτέλεσε παιδί μαζί του, μπαίνω στην υπόθεση αναρακτισμένη αγάπη που πλήρωσαν απόρριψη, πόλεμο και εγκληματικές ενέργειες από τον πανούργο και αδίστακτο Έκτορα Ζέλη, όλοι αυτοί καταστρώνουν συνέδεια και ζητούν επίλυση. Και πάλι ο συγγραφέας θέλει στον αναγνώστη ένα άλλο ερώτημα. Έτσι τουλάχιστον τα κλαμάτα μου, Αλεξανδρέα, από την κύριο ματιά, θα μας τα πιστεί στη συνέχεια. Το ερώτημα, μίσος και εκδίκηση ή συγχώρεση. Η εκδίκηση είναι η επιθυμία για ανταπόδοση όταν κάποιος είναι αδικητή. Είναι φυσικό να νιώθεις θυμωμένος, να λες δεν θα σ' αφήσω. Δεν θα αφήσω να αυτό να την κλειτώσει. Παρ' όλα αυτά, η επιθυμία για εκδίκηση σε συγχρόνει, σου βγάζει το χειρότερο σου εαυτό, σε εξισώνει με αυτούς τους μικρόχωρους ανθρώπους που όλοι αποστρεφόμαστε. Η ικανότητα όμως να συγχωρείς είναι προσώπου δυνατού. Η αδύναμη ποτέ δεν συγχωρούν, λέει ο Μαχάτμα Γκάντι, ο Ινδός Γκέλης. Δεν το φοβάμαι το Θεό, αυτός καταλαβαίνει και σχορνάει. Τους ανθρώπους φοβάμαι. Αυτοί δεν καταλαβαίνουν και δεν συγχωρούν, λέει ο Νίκος Καζαντζάκης, την αναφορά του στο πρέπον. Την απάντηση φυσικά μας τη δίνει με την κάθαρση ο συγγραφέας και με την ελευθερία να αποφασίσουμε εμείς τι είναι αυτό που θα φέρει η ερμηνεία γαλήνη και ευτυχία στη ζωή μας. Θα μπορούσα να πω πολλά και να αναφερθώ περισσότερο ίσως στην πλοκή της ιστορίας που καλύπτοντας σας γεγονότες και δεν όμως το αποφεύγω και να τα ανακαλύψετε μόνοι σας. Έχουμε λοιπόν μια αλυσίδα συμβάντων που πιθανώς να αποτελούσε ένα άσχημο μελόδραμα και να μην μεταστοιχειωνόταν σε τραγωδία, αν δεν δενόταν σφιχτά και αρμονικά με ένα πλήθος δευτερευόμενων προσώπων. Ο συγγραφέας όμως δίνει εξαιρετικά ενδιαφέροντα πρόσωπα, τα οποία διορισμένουν έντεχνα την ιστορία έξω από το στήριο πόνο ενός κοινωνικού δράματος. Επίσης, καταφέρνει συχνά στο απρόοπτο και στο μυστήριο εισδύει σε βάθος τα ψυχικά κινήματα των πρωταγωνιστών, δεν περιμένει όμως το σφάλμα να τα εξηγήσει όπως κάνουν άλλοι. Οι χαρακτήρες του αποτελούν την αληθινή, γιατί δεν είναι απλά γραφικά ενεργούμενα μέσα σε ένα ενηλικιακό δεκόρ, είναι ανθρώπινες υπάρξεις που οριμάζουν, δικαιώνονται και αγιάζουν μέσα στο σωματικό και ψυχικό πόνο. Βρίσκονται σε στενή επαφή και οργανική σχέση με τον περιγυρό τους, τόσο τον ανθρώπινο όσο και τον ευρύτερο φυσικό. Το αποτέλεσμα είναι να υπάρχει μια αξιδιάρρητη ενότητα του ανθρώπου με τον τόπο του μέσα στον χρόνο. Η ευαισθησία του συγγραφέα συλλαμβάνει και τις παραμικρότερες κοιμάνσεις της εσωτερικής ζωής και η πλαστική και η αρχισματική του ικανότητα τις μορφοποιούν και τις δικαιώνουν ζωγραφικά
κερδίζοντας και γοητεύοντας τον Παναγό. Αυτά και άλλα πολλά θα μπορούσαν να πούμε αναλύοντας τις γραφές, αλλά ας μην σας κουράσουμε άλλο με λογοτεχνικές αναλύσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας και εύχομαι να ολόκληρωσα να αλκάνεις τον Αλέξανδρε και συνέχισε να γράφεις, μην κατεβάζεις κάποιους συγκρός. Διατηρεί αμύωτο το ενδιαφέρον, κορυφώνοντας την αγωνία για την εξέλιξη της ιστορίας, την οποία θα χαρακτηρίζει.
κάπου στον Πρόσμενη, μα και μια ηθική ανταμοιβή για τον ανανόσο. Περίπλοκε λοιπόν οι σχέσει των ανθρώπων, μια και η αλήθεια είναι ίσω θέμα οπτική γωνία. Αφού ο καθένα παρουσιάζει δύο πλευρέ, τη φωτεινή και αμοιβώ ανθρώπινη και την άλλη, τη σκοτεινή και απρόβλεπτη. Εξάλλου ο άνθρωπο δεν καταστρέφεται σκεπτόμενο στο μέλλον, αλλά στην προσπάθειά του να το ελέγξει. Καθώς η χειμωνιάτικη καταχνιά έπαιρνε αργά τη σκέψη τη πολυκατοικία με το βαρδάρι να έχει κλειδιστεί σε πρόσκαιρο ύπνο, τα μάτια του μαγνητίζονταν από μια πόλη που έμοιαζε να μένει πάντα ξάγρυπνη. Πώς έχει διαβάσει ο Μάριος για εκείνη και πάλι δεν κόρπαινε. Για την πόλη που οι ανάσες των αιώνων θα ρίσσαν ακόμα να καίνουν από κάθε δρομάκι, από κάθε πέτρα, από κάθε πλατεία. Η ανάση του Παναγία την Ξηροκρήτη, που ανέβηκε στο βαπόρι μια νύχτα για να πάει να πολεμήσει στην αγγελόφυρα στη Σμύρνη και σφυγόταν η καρδιά του, όσο ξεμάκρυνε τα φώτα του Θερμαϊκού. Να, σαν να στέκεται στην προβλήκη, η αγαπημένη του Λαπινά, κλαίγοντας παρακτικά, καθώς είχε το προαίσθημα ότι δεν τον κανάβλεπε ποτέ. Η ανάση του μικρού πρόσωπου για Αργέλη, που τον έπαιρναν με κρύο νερό και του ξύριζαν το κεφάλι στο λιποταρτήρι τη καραβαγιά για να γλιτώσει από τι ψήρε τον τύπο και την ενοδοσία. Να, σαν να στέκεται στα σηματόπλευμα, περιμένοντα τα σηματοπλεύμα, και περιμένοντα να τελειώσουν οι μέρε τη καραντίνα για να βγει να εξερευνήσει τη μητέρα Ελλάδα. Η ανάση στο μουσουλμάνι, που γεννήθηκαν στα στενά τη πόλη, μα οι συμφωνίε έλεγαν πω έπρεπε να ανταλλαχθούν Έλληνες πρόσφυγες από τον πόλεμο και την Μικρά Ασία. Να, σαν να χαρίζει ο Χασάν της Φελόδοξης του Ιάκωβο, που έπαιζαν μαζί κάθε πρωί στο Αλατζάι Μαρέτ. Οι ανάσες της γλυκιάς Ευρωπούλας με το αστέρι γραμμένο στο παλτό, που την ανέβασαν στο τρένο της ντροπής για να τη στείλουν στο γερμανικό κρεματόριο. Να, σαν να κουνάει ακόμα το αντίληπτο στον αγαπημένο της, που επιβιβάζεται και εκείνο σε άλλο βαγόνι, με προορισμό το θάνατο. Οι ανάσες οι δικές τους, ως άκου κύβες στον χρόνο, έβλεπαν εκείνη τη στιγμή τη δική τους μοναδική ιστορία. Πατέρας και γιος σε μια συγκυρία που κανείς δεν φανταζόταν πως κάποτε θα ερχόταν. Αυτή η πόλη είχε τον τρόπο να οδηγεί τις σκέψεις και τα στηριστήματα των ανθρώπων σε έναν άλλο, αγαθόριστο δρόμο. Προσπάθοντα να σας πω τώρα εγώ δύο λόγια για το βιβλίο. Να ξεκινήσουμε με τα ειδικότερα, με τα γενικότερα και μετά στα ειδικότερα. Καταρχάς το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Υπογνώμων του κ. Σάβα Καλλιτερίδη, με τον οποίο έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία από το προηγούμενο βιβλίο μας, τη συλλογή διηγημάτων της Δύσης Καρμολίκας. Την επιμέλεια του βιβλίου έχει πραγματοποιήσει η σύζυγός του Μαυρακώστη Ελένη Φιλολόγος, με βοηθό μια φιλόλογο επίσης από την Μελίκη, τη Δήμητρα Τιγούτση. Θέλαμε επίσης να το όλο το βιβλίο να το αναλάβουμε εξ ολοκλήρου. Πολλοί κόσμοι με ρωτάει αν αυτή η ιστορία είναι αληθινή. Δεν είναι αληθινή, αλλά πραγματικά τα γεγονότα αυτά τα συναντάμε κάθε μέρα στην καθημερινότητά μας. Εμείς έχουμε ένα βούλιο εδώ στα χωριάτικα οι συγγραφές. Καταγράφουμε συμβαίνει γύρω μας συνέχεια. Μπορεί να, μια είδηση να περάσει πολύ γρήγορα, ας πούμε, από την κοινοφόνη μας, όμως εμείς θα την καταγράψουμε, θα την αναλύσουμε, θα προσπαθήσουμε να δούμε γιατί συνέβη. Και αυτού του είδους τα εγκλήματα, η πράξη εκδίκησης είναι ένα σύνθετο φαινόμενο. Και πραγματικά μου κέντρεσε το ενδιαφέρον και ήθελα να γράψω πάνω σε αυτό. Όταν δε διάβασα περισσότερα πράγματα για την εκδίκηση, είδα ότι τα τελευταία χρόνια απασχόλησε πάρα πολύ την επιστημονική κοινότητα. Εκδίκηση είναι ένα αρχαίγωνο αίσθητο του ανθρώπου, το οποίο ειδικά ως Έλληνες, ας πούμε, μπορούμε να πούμε ότι ο ευρωπαϊκός κόσμος έτσι ξεκίνησε για μια εκδίκηση. Ο Ρέστης ήθελε να σκοτώσει τη μητέρα του για εκδίκηση. Η Μύδια σκότωσε την καινούργια γυναίκα του συζύγου της για εκδίκηση. Η εκδίκηση βρίσκεται παντού και στην ανθρώπινη ιστορία και
σχολείς μας, είναι ένας εθισμός για το, κατά τους ψυχολόγους, ο οποίος όταν μπαίνει στο μυαλό, εάν δεν εκπληρωθεί, είναι όπως ο πεινασμένος, που αν δεν φάει, δεν θα προτάσει ποτέ, θα εκπληρώσει την επιθυμία του. Θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά για την επίκληση, όπως επίσης λένε οι ψυχολόγοι, ότι είναι πιο υγιές για κάποιον που βάλεται από το κακό να αντιδράσει, βέβαια με νόμιμα μέσα, έτσι, να διεκδικεί στο δίκτυο του, από κάποιον που δεν αντιδράει καθόλου και δέχεται ένα χαστό και σκούπι και δεν αντιδράει στη ζωή του, αυτός είναι πολύ πιο επικίνδυνος. Άρα, ως αίσθηση, καμιά φορά είναι και καλό να μένουμε όμως εκεί, ως αίσθηση και τίποτα παραπάνω. Οπότε το βιβλίο αυτό πραγματεύει και αυτό το δίπολο, η δείξη συγχώρεση. Είμαστε ικανοί να συγχωρούμε σε βάθος ή αλλιώς να είναι το διαφορετικά. Εάν θα εκδηλωθούμε, θα μας φέρει τα προσδοκόμενα αποτελέσματα ή αυτό το πράγμα θα είναι κάτι που θα γυρίσει και θα μας χτυπήσει σε έναν πόρτα. Γιατί όλα είναι κύκλος και όλα συμβαίνουν, έτσι. Όταν το κακό το προκαλείς, το κακό θα σου έρθει. Έτσι και ο ήρωας, ο Ζέρης. Χωρίς να πούμε περισσότερα, γιατί φυσικά δεν μπορούμε να πούμε την υπόθεση του βιβλίου. Και αυτά που ακούσατε μπορεί να νομίζετε είναι πολλά, δεν είναι πολλά. Το βιβλίο έχει πολλά μυστικά που θα σας αποκαλύψει. Όμως αυτή είναι η πραγματικότητα, ότι πρέπει να χαλιναγωγούμε τα πάθη μας και να είμαστε πολύ υποκριτικοί σε αυτά που κάνουμε. Και θα κλείσω με δύο ρίσεις. Πρώτα του Κονφούκιου, ο οποίος έλεγε πριν μπείτε σε μια διαδικασία εκδίκησης, σκάστε δύο τάφους. Και ο Γκάντι που τον ανέφερε και υπάρχει, νομίζω, έλεγε ότι από το οφθαλμό σου σαν δύο οφθαλμού, το μόνο που μπορεί να πάθεις είναι να τυφλωθείς. Και ίδιο. Έτσι. Οπότε, λίγο πολύ, με πολύ συνοπτικά λόγια, αυτή ήταν ο ρόλος του βιβλίου, ήταν αυτός, εκτός από που περνάμε πολλές ενδοοικογενειακές σχέσεις που συζητάμε, από το θέμα της, των αθέμητων εγκυμοσύνων νεαρών κοριτσιών, το οποίο είναι και επίκαιρο δυστυχώς και στην Ελλάδα βλέπετε πόσα τελευταία, πόσα παιδάκια βρέθηκαν πεθαμένα ή πάρα πολλά περιστατικά. Όλα αυτά είναι πράγματα που με άγγιξαν, ήθελα να τα πάω σε μία ιστορία και εσύ ως υπηρετάνη ξέρω πως έγινε.